Το τρίτο και τελευταίο debate πριν από τις κρισιμότερες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών δεν θύμιζε σε τίποτα το προηγούμενο. Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν κράτησαν χαμηλά τους τόνους και τη συζήτηση σε πιο πολιτισμένο επίπεδο. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν έλειψαν οι έντονοι διαξηφισμοί σε σημαντικά ζητήματα όπως η πανδημία. We're opening up our country. We've learned and studied and understand the disease. We're learning to live with it. No, number one, he says that we're, you know, we're learning to live with it. People are learning to die with it. Μεγάλο ζήτημα και ο ρατσισμός. I am the least racist person. I can't even see the audience because it's so dark. But I don't care who's in the audience. I'm the least racist person in this room. He pours fuel on every single racist fire. Every single one. Started off his campaign coming down the escalator saying he's getting rid of those Mexican rapists. He's banned Muslims because they're Muslims. Αμέσως μετά το debate, δημοσκόπηση του CNN έδειξε πως νικητής της τηλεμαχίας ήταν ο Τζο Μπάιντεν με 53% έναντι 39% που συγκέντρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το 73% υποστηρίζει ότι η κριτική του Μπάιντεν στον Τραμπ ήταν δίκαιη. Στο θέμα της πανδημίας, ο Μπάιντεν ήταν ο ξεκάθαρος νικητής. Το ίδιο και στο θέμα του ρατσισμού. Στην εξωτερική πολιτική, ο Μπάιντεν με τα βίας κέρδισε τον Τραμπ. Μοναδικός τομέας που κέρδισε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν αυτός της οικονομίας. Well, President Trump was better behaved tonight, but he lied more. This was just a bombardment of dishonesty, much of which we've heard before. Λίγες μόνο ημέρες πριν από τις εκλογές και σχεδόν 42 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν ήδη ρίξει τις επιστολικές τους ψήφους. Τελευταία δημοσκόπηση του δικτύου CNN δίνει τον Τζο Μπάιντεν στο 56% και τον Ντόναλντ Τραμπ 14 μονάδες πίσω στο 42%. Και όλα αυτά ενώ το FBI κρατά και ανακρίνει τον Αλεξάνδερ Χίλελ Τρέισμαν, που σύμφωνα με όλα τα στοιχεία συμμετείχε μεταξύ άλλων και σε πιθανή συνωμοσία για τη δολοφονία του Τζο Μπάιντεν.